Ελεύθερος με απόφαση του ανώτατου δικαστήριου αφέθηκε Σύρος, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2023 είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών από το δικαστήριο Λεμεσού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση αδικημάτων τρομοκρατίας. Η απόφαση που έφερε στο φως η εφημερίδα Πολίτης δεν έπεσε ως κεραυνό στην εθρία, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε ενέργεια για την απέλασή του παρά την συγκατάθεση του ιδίου. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να στοιχειοθετήσει 18 και πλέον μήνες μετά ότι ο αιτητής θα πρέπει να συνεχίσει να τελεί υποκράτηση, κατ' εξαίρεση για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, κάτι που απέτυχε να πράξει. Η απραξία των αρμόδιων αρχών επέτρεψε στον καταδικαστέντα εκπαιδευόμενο τρομοκράτη να προσφύγει στο ανώτατο ζητώντας την έκδοση εντάλματος, με το οποίο να κηρύσσεται η κράτηση του ως παράνομη και να διατάσσεται η άμεση απελευθέρωση του. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ουδέ μία προσπάθεια έγινε για την απέλασή του. Η παρατεταμένη απραξία εκ μέρους των αρμοδίων αρχών να μεριμνήσει για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για σκοπούς απέλασής του δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παρατεταμένη κράτησή του. Στην απόφαση του το δικαστήριο σημειώνει ότι όχι μόνο δεν έπραξαν οτιδήποτε στα δύο χρόνια που αλλοδαπώς παρέμενε υποκράτηση για να προετοιμάσουν την απομάκρυνσή του από τη χώρα, αλλά ουδέν έπραξαν και αφού εξέτησε την ποινή φυλάκισης που του επεβληθεί.